Άλλη μια κίνηση κατά της υποχρεωτικότητας από τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον Ντεσάντις. Προωθεί νομοσχέδιο προκειμένου να είναι νόμιμο να προσφερθεί μπόνους $5,000 σε αστυνομικούς άλλων πολιτιών που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των εντολών εμβολίου. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να αντισταθεί στις αποφάσεις της κυβέρνησης Biden, τις οποίες χαρακτηρίζει αντισυνταγματικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και άλλες πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους. Ο Ρον Ντεσάντις κάλεσε ήδη μια ειδική νομοθετική σύνοδο για την ψήφιση νομοσχεδίων που απαιτούνται για την προστασία των κατοίκων που πλήττονται από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Ο ίδιος, μιλώντας στο Fox News, μεταξύ άλλων τόνισε και τα εξής: «Στη Φλόριντα όχι μόνο θέλουμε να προστατεύσουμε την επιβολή του νόμου και όλες τις θέσεις εργασίας, αλλά στην πραγματικότητα εργαζόμαστε ενεργά για να μπορέσουμε να προσλάβουμε άτομα από άλλες πολιτείες επειδή έχουμε ανάγκες». Ο Ντεσάντις υποστήριξε επίσης ότι όσοι αξιωματικοί είχαν αναρρώσει από τον κορονοϊό θα πρέπει να εξαιρεθούν από την εντολή λόγω του γεγονότος ότι ανέπτυξαν φυσική ανοσία στον ιό. Δεν κάνουν καμία προσαρμογή γι' αυτό, εξακολουθούν να προσποιούνται ότι αυτό δεν υπάρχει καν, είπε χαρακτηριστικά.